Καλημέρα. Ας κλείσουμε την πόρτα. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Σηκώνομαι, βασικά κάθε βράδυ. Απλώνω αυτά και με το μαξιλάρι μου. Να με πως σε δολοφένω. Και κάθε πρωί μαζεύω τα κατουρμένα μου και τα φέρνω εδώ. Κρεβάτι. Φέτος δεν ξέρω τι σημαίνει. Κρεβάτι δεν έχω. Έχω καναπέ να κοιμάμαι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή. Όλα καλά και όλα κομπλέ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε vlog. Σήμερα θα πάμε κάπου που εγώ έχω πάει, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Γιατί μαντέψτε, ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι, βασικά παίζει να ήμουν σαν την αδερφή μου, μπορεί και λίγο πιο μεγάλη, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Οπότε θα πάμε εκεί. Είμαστε στην Παναγιώτη Κακαβιώτισσα, που είναι λίγο πιο μακριά από το χωριό μου, καλά δεν είναι και τα μίλια, αλλά είναι λίγο πιο μακριά από το χωριό μου. Θα πάμε εκεί. Αυτή η Παναγία, Παναγία Κακαβιώτισσα είναι η εκκλησία, είναι μέσα σε μια σπηλιά που δεν έχει σκέπα. Αφού είναι μέσα στη σπηλιά κάπως και δεν έχει καθόλου σκέπα και είναι η μοναδική παγκοσμίως που είναι έτσι η εκκλησία, δεν έχει σκέπα. Επίσης αυτή η εκκλησούλα κάνει τη Λίμνο, την Ελλάδα γενικότερα, ας πούμε, διάσημη, γιατί την αναφέρουν συχνά πυκνά, ειδικά στο Facebook έχω συνέχεια πέφτω πάνω εκεί, πάνω αυτό που λέει η μοναδική εκκλησία που δεν έχει σκέπη βρίσκεται στη Λίμνο και είναι η Παναγία Κακαβιώτισσα. Ονομάστηκε η Παναγία Κακαβιώτισσα διότι στο σημείο εκεί πέρα που είναι το βουνό λέγεται Κάκαβος, οπότε ναι, και ένας, ο τελευταίος μοναχός που ήταν εκεί πέρα που ζούσε έδωσε την εικόνα της Παναγιάς σε ένα χωριανό μου και του είπε ότι κάθε λαμπροτρίτη θα πρέπει να την πηγαίνει την εικόνα πάνω στην εκκλησία και να γίνεται λειτουργία. Οπότε θα πάμε κι εμείς. Βέβαια δεν ξέρω αν θα προλάβουμε την λειτουργία γιατί ο παπάς μου τώρα αυτές τις ώρες είναι δύσκολο για εκείνον να πάμε οικογενικά όλοι μαζί, γιατί δουλεύει, οπότε όση ώρα δεν θα δουλεύει, δεν θα βρίσκεται στη δουλειά του, θα μας μαζέψει και τις τρεις τις τσούπρες και θα μας πάει, για να πάμε και την κουλούρα μας εκεί, οικογενειακά, γιατί είναι και λεπροτρίτη και τρώμε τις κουλούρες μας εκεί. Επίσης, να ευχηθώ όλους τους Ραφαήλ, Ραφαέλες και δεν ξέρω κι εγώ ακόμα ποιοι άλλοι γιορτάζουν, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στη φίλη μου τη Ραφαέλα. Και τι άλλο. Αυτά νομίζω έχω να σας πω μέχρι στιγμής, αλλά θα σας αφήσω γιατί πρέπει να πάω να φάω και τίποτα και να ετοιμαστώ, γιατί άμα έρθει που μπάς μου και με βρει ακόμα με πιτζάμες και δεν κάνω όλα αυτά, να μου λέει τι έκανες κορίτσι μου τόση ώρα. Αυτά. Πάμε. Swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kind of bad, kind of good, kind of everything. Yet το μπουτήρι αυτό. Τσουρέκι. Μέσα. Η κάμερα που θα μπει. Πορτοφόλι. Λοιπόν. Θα
παίρνεις και αυτή εσύ. Θα πάρω κάτι να έχεις εγώ. Όλα εσύ θα τα έχεις. Οκ. Να σημειωθεί ότι εγώ ήθελα να πάρω αυτή τη τσαντούλα. Αυτή εδώ. Και η μάνα μου μου πρέπει να πάρω την άλλη. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Καλέ, το βλέπετε αυτό, που είναι και θα πάω. Αφού πριν δεν λυποθυμούσα, είμαι πολύ τυχερή. Πάμε. Δεν βλέπω και τη βγάζω. Και εδώ είναι η Παναγία η κακαβιώτισσα που έλεγα πριν. Είναι μέσα σε μια σπηλιά. Και έχεις όλη αυτή τη θέα. Πέρα εκεί είναι η θάλασσα. Και έχει πάρα πολλά βουνά. Και μέχρι που να φτάσεις ειλικρινά, άμα δεν λιποθυμίζει δύο φορές για μένα. Πω. Να κάτσεις. Εκεί μάλλον είναι που βάζουν τις καρέκλες. Και άμα θες, γράψεις κάτι.
Είμαι. Γεια μας. Έχω ακούσει ότι εδώ παλιά ζούσε ένας καλόγερος, ένας μοναχός. Λοιπόν, και ήταν ένας τσοπάης που είχε μάτρα κάπου εδώ πέρα, που είχε μάτρα. Και λέει αυτός ο καλόγερος στο τσοπάι, λέει, λες, δώσω την Παναγιά της Κακαβιώτισσας. Παναγιά, με εικόνα. Γιατί λέει, εγώ θα φύγω. Λέει ο τσοπάης, καλά, πού θα πας, θα φύγεις. Λέει, θα φύγω. Και μόλις έδωσε την εικόνα του τσοπάνι, τη βαστού στην εικόνα, αυτός έγινε σαν ένας αέρας, σαν ένα πράγμα. Εξαφανίστηκε. Έτσι εγώ ακούσα, έτσι λέω. Τώρα, ψέματα αλήθεια, δεν ξέρω. Behind the scenes. Έλα, μαγείς, σαν καμιά. Η θάλασσα εκεί, γύρω, αλλά συνεχούνα. Και εκεί έχει ένα κρουστί και ένα κάθεσε. Και από εκεί φεύγεις πάλι. Και τα λαγκάδια. Πω πω. Σαν μυρμήγκια φαίνεστε. Να σας πω, πέρασα υπέροχα εκεί πέρα που πήγα. Απλά κουράστηκα πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ μεγάλη διαδρομή και πολύ μεγάλο το βουνό. Θα δείτε αποσπάσματα από ό,τι έχω βγάλει εκεί πέρα. Επίσης, δεν θυμάμαι αν το είπα, μπορεί να το ξέχασα, αλλά από κάτω θα αφήσω link να διαβάσετε σχετικά με την Παναγία της Κακαβιώτισσας. Δεν θυμάμαι αν σας το είπα. Αν σας το είπα, πολλές φορές συγγνώμη, αλλά λοιπόν, θέλω τώρα να παίξουμε μαζί με το ήλιο. Αυτό το είχα πάρει εγώ στην αδερφή μου, αλλά επειδή αρχίζει και... Σι. Πάει να πετάξει και ου, κατεβαίνει γρήγορα. Θέλω να κάτσω να παίξω. Επειδή δεν είναι εδώ τώρα, δηλαδή, ότι στο... Έφερα και ένα ψαλιδάκι. Θα κόψω. Ναι, γεια σας. Γεια σας, είμαι η Ζουλία και σήμερα έκανα ένα vlog. Αλήθεια. Έκανα ένα vlog. Πήγα στην Παναγιά την Κακαβιώτισσα. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν καταπληκτικά. Ελπίζω να μην πάθει κάτι η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το φοβάμαι αυτό. Ζωή. Ζωήτσα. Άλλη μία. Άλλη μία. Τι νέα εσείς, είσαστε καλά? Νομίζω αυτό δεν πρέπει να μιλήσει καλά για την υγεία μου. Νομίζω δηλαδή. Νομίζω ότι... Αυτό, δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Όταν τα κάνω αυτά. Ζωή. Ζωή. Ακούγεται καλά η φωνή μου. Πρέπει να πάω να συνεχίσω να παίξω με τον μπαλόνι μου. Οπότε θα τα πούμε αργότερα. Λένε το κορίτσι του Μάη. Μα στη καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Μα λύθηκε από το κεφάλι μου. Bye. Σε βγάζω. Πάμε για καφέ τελικά, δεν το γλίτωσε. Δεν θα κάνουμε. Το γίνω καφέ. Τι θα πιείς? Χυμό. Λοιπόν, η ώρα είναι τώρα 10 και 10. Έχω γυρίσει σπίτι. Έχω φάει. Έκανε ένα ντουζάκι γιατί ήμουνα... Μονάχα δεν λούστηκα. Αλλά θα το κάνω αυτό αύριο. Γιατί τώρα ειλικρινά δεν...
Έβγαλε και τη μασκαρίτσα μου, γιατί βαφτήκα πάρα πολύ. Και έκανα την ποτέ μου, έβαλα την κρεμούλα μου. Φαίνομαι λίγο κουρασμένη, αυτή τη στιγμή λίγο και πονάω κιόλας. Και ναι, είμαι λίγο κουρασμένη. Αυτά ήταν, πιστεύω θα είναι από τα μεγαλύτερα vlog που έχω κάνει ποτέ, αλλά το ευχαριστήθηκα στο επακρόν, γιατί ήμουνα, πέρασα υπέροχες στιγμές με την οικογένειά μου, με τη μαμά μου, με την αδερφή μου, με τον μπαμπά μου. Μετά πέρασα και πολύ ωραία και με την κολλητή μου, τη φίλη μου, τη φίλη Ναδίτσα μου, και μαζί της πέρασα καταπληκτικά, οπότε η μέρα μου ήταν γεμάτη και με πολύ όμορφες στιγμές. Θα τα πούμε σύντομα σε κομμένα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ονειρεύεστε και να λέτε στους ανθρώπους και στα άτομα που αγαπάτε τους αγαπώ, τους συγγνώμη, και να προσπαθείτε να φτιάχνετε καταπληκτικές αναμνήσεις και στιγμές μαζί τους, γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αυτό. Καληνύχτα για μένα, καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω, για εσάς. Αυτό, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλάκια. Bye.